Λοιπόν, Γιάννο μου. Γεια σου Σάβα μου. Επιτέλους ήρθες. Είναι επιτέλους ρε, μόλις μου είπες ήρθα ρε. <laughs> <laughs> Πώς σου φαίνεται. Πολλά ωραίο. Ο χώρος. Πολλά ωραίο και είμαι πολλά χάπη που εφαίρω και άλλες πρωτοβουλίες για... Στα από podcast να πω για ε, ε, παραγωγή, original content και επικοινωνία. Yeah. Πάντα πιστεύω ήταν να γίνει το πράγμα και θέλω να, να ξεκινήσουν και άλλα παιδιά να το Πιστεύεις ότι ε, να επηρεάσουν πολύ που είναι τα πράγματα που γίνονται mm. τώρα. Ποια πράγματα. Εννοούμε με το creation, με το content creation. Ναι, 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 τσάμε πάει. Γιατί σε ένα mm. post νομίζω πριν καμιά θεκέμερα σε βάλες ότι είναι η εποχή του βίντεο τώρα. Ναι, του ναι, creation. το, creation. Video is, το βίντεο είναι στο βάθρο του type of content το οποίο δημιουργείται τώρα και είναι πάρα πολύ λόγικο. Και οι ταχύτητες φαντάζομαι να είναι πολλά πιο γλύρες πλέον. Σε δύο χρόνια πούμε, στην Κύπρο με 5G να, να πάμε στα λίδια στάση. Όντι σε Δεν προσέξεις τίποτε πάνω μου. Τι. Φίτρωσες κάτι πάνω μου. Α. Καμιά αλλαγή. Δεν τα λέγε, πας στην Ωραία, είναι λίγο αλλαγή που είναι τα σε πιάνω πας στα podcast γιατί ξέρεις ότι είσαι ούτους. Είμαι φαν. Ας σου ναι. Είναι προσεξά ρε φίλε. Κάμω και εγώ μπραντινγκ ρε φορολάνγκ. Α, μα αφιό ζουή. Ε ναι ρε φίλε. Μα εμένα είναι μονίμος πάνω μου. Εμένα είναι για τους σκοπούς του podcast μόνο. Όχι καλά καμίς. Δικό σου καμίς το μόνο monetize. Subconsciously. Καλά καμίς. Λοιπόν, έρχεσαι μετά από δύο χρόνια που κάνεις podcast mm. ή, ή να το πούμε content, παράγεις content, hey, oh, po... podcast. Podcast. Ε, πέτω, πέτω περιεχομένο, αλλά μπορείς να πεις podcast. Άρα επαληθεύεσαι μετά από δύο χρόνια και να βγάλεις του Παναγιώτη. Ναι, πότε του είπα. Αν δεν κάνω λάθος, όταν κλείρε ένα χρόνο. Ναι. Ναι, ήταν και το βίντεο. Πέρασαν ένας χρόνος μανι-μανί. Που έλε ότι βλέπεις το και κάνουμε τέτοια συζήτηση, εντάξει ξεκίνησε το podcast. Ναι, ναι. Λαλούσαμε το μαζί με τα παιδιά μας στην ομάδα. Και θεωρώ, το που σου και στην αρχή, πριν ότι it's just the beginning. Να μπούμε μέσα σε το χώρο και οι άνθρωποι να το δουν και εντελώς επαγγελματικά. 50-50 ας πούμε και να ανεβάσουν και ποιότητα, να αντιληφθούν τη δύναμη του επειδή τώρα και αντιλαμβάνονται τι. Όχι μόνο την αντιλαμβάνονται, αλλά την αποδέχονται θέμας. Αλλά σε κάποια φάση είναι έναν καστούρο, φίλε, η τεχνολογία και, και πιέζει σε κάποιες πράγματα που είναι και, και γυρίζει μόνο πίσω. Και αλλάσουν τα δεδομένα σου day by day, μπορώ να πούμε σήμερα με την ημέρα.

Ξεκίνησε κάτι πια στον τύπεν, ο βαθιά που την πρώτη μέρα μου ξεκίνησε να το κομμάτι. Όταν έκαναμε τα promotions και θέλαμε τα κοινά μέσα στι πλατφόρμε, οι άνθρωποι που δείχναν interest σε podcast ήταν 6.000. Ναι. Ναι. Τώρα είναι 98. Μιλά για την Κύπρο. Μιλά για την Κύπρο, ναι. Ελληνικό κοινό. Άρα αντιλαμβάνεσαι ότι μέσα σε δύο χρόνια ε, ε, το κοινό το οποίο αλληλεπιδρά με άντληση περιεχομένου που podcast δεκαπλασιάστηκε. Μέσα σε ένα... Μέσα σε, ένα... <laughs> μα... Μέσα σε ένα χρόνο. Για ένα χρόνο είμασταν ναι, μασταν έτσι, είμασταν σε πάρτι και έπαιζε πέστη... μουσική, ότι είμασταν μόνοι μας. <laughs> και τώρα σιγά σιγά έρχονται και άλλοι. Ε... Και... χαιρούμαστε πάρα πολλά για το επειδή το σίγουρο είναι ότι εν, δεν είναι ανταγωνιστικό μέσο επικοινωνία. Και το το καταλαβούν οι media owners. Επειδή μιλώ μαζί του και έχουν, έχουν μια άρνηση. Τόσο το... οι media owners, αλλά και οι άνθρωποι που γύρω και μέσα στα παραδοσιακά τα μέσα. Εσύ ξεκίνησε η ιστορία σου, πάει πίσω ή είσαι... ήσουν μέσα σε παραδοσιακό agency, να το πούμε. Όχι, εγώ ε, μόλις μόλι ήρθα από τι σπουδέ μου στην την Αγγλία. Πότε ήρθες? Το, το 2008. Η πρώτη, μου, η πρώτη μου δουλειά ήταν σε Media το 2009, έρχεψα στο Δία, στο κομμάτι τη διαφήμιση. Έμεινα δύο χρόνια, μετά είχαμε 7 χρόνια σε άλλη εταιρεία, την Output Media, όπου λούσαμε Out of Home Media. Τα τελευταία τρία χρόνια ασχολούμαι με το marketing consultation εταιρεών είχα δύο και το 2016 ξεκινήσαμε σαν ε, side project την, την εταιρεία, την marketing που έχουμε τώρα και το 2017 είπε full time. Η άλλη σου η εταιρεία πριν δουλεύει και ακόμα. Ήταν εταιρεία, ήταν freelancing. Ήμουν... Δουλεύει Έχω... και ακόμα. Και, άλλη μου εταιρεία. Νομίζω... Επειδή είχα, επειδή είχαμε μιλήσει με τον Παναγιώτη, κάμερε μια άλλη εταιρεία και μετά ξεκινήσε την δηλαδή. ναι, ήταν αρχικά ήταν το, 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 το branding της εταιρείας του Μαναγιώτη. Θυμίζεις μου το όνομα. Social Ναι, Social Και είχα του πει πρέπει να το όνομα. μου γιατί δεν. Επειδή σε social media και εμείς δεν social media μόνον Και ένα όνομα, Και στέλναμε και εκείνο έχει ένα πολύ πετυχημένο podcast. 돼集, το Legal Matters. Το Legal Matters. Και μάλιστα προχτέ έκαμε ένα milestone. Έκαμε ένα live που σε κάποια φάση ήταν. Σιγά πέντε Ναι, το έψε συγγνώμη. Ναι, respect. Και ο Χριστόφορο είναι μπροστά από πορούς. βασικά ξεκινήσαμε κάπως μαζί επειδή στα πρώτα podcast που έκαναμε στο τον και δικό του περιεχόμενο όπως και να έχει, εστέλαμε του ονόματα και λέμε μας το όνομα είναι διαθέσιμο. Ο εστέλα του αλφαβέτο, ο εστέλα του μπουτζί, ο εστέλα Σε κάποια φάση ή μας ήβρασα σε όνομα, ναι, αν έγραψα το ήδη. Άδειν το όνομα, on time media, okay, on time media. Εν, πιστεύω όλα στα όνοματα. Εσύ καμίς το όνομα και το όνομα άμα δεν σε ξέρει κανένας. Ναι, δημιουργείται Φίλε, έχω μια ιδέα να κάνω ένα search engine, που δεν υπάρχει Google, και το όνομα της θα είναι Google. Ήταν να με περιπέζεις. Ή σου έχω μια ιδέα να κάνω έναν περκεράδικο franchise, ρε φίλε, και θα το McDonald's. Πάλι να με και να μου να τα όνομα ρε φίλε. Καταλάβες? Είναι εξαρτάτη και από τη δουλειά που κάνεις. είναι Κυριολεκτικά είναι Δεν μου σημαίνει Netflix. Δεν μου σημαίνει ε, εντάξει, πέψη, ε, που την πέψη <laughs> λένε η λέξη, ήταν που σημαίνει ας πούμε Snapchat, ήταν που σημαίνει Facebook, ήταν που σημαίνει Instagram. Δεν σημαίνουν τίποτε πριν γίνουν multi-billion brands. Ή είναι να γίνουν established, τέλος πάντων. Ναι, ρε φίλε, άρα ε, απλά θα καλέξε ένα όνομα ανάλογο, τίποτα και ξεκίνα, με, με το διάσπολι. Εσύ να προσθέσεις το βάλιο ε, ναι, ναι. μέσα από το δουλειά έχει μια ιστορία. Ο founder του Under Armour, το όνομα ευκάλεξεν το e επειδή ε, κατασκεύαζε, να δεν κάνω λάθος ο Ιδίος, στολές τις οποίες έχουν χωριστάσει οι παίχτες του American Football και ήταν κάτω από Ιστολίν και ήταν Under the Armour, ας πούμε, γι' αυτό μου έφτιαγε το όνομα. Αμερικάνικο το μπραντ, έτσι. Ναι, ναι, Αμερικάνικο. Και τώρα, ήδη, διαχειρίζονται στην Ευρώπη, ο... πού είναι ε, οι... Για Ελλάδα και Κύπρο χειρίζεται τα ελληνική εταιρεία και εμεί έχουμε τη να είμαστε partners μαζί τους για, για την Κύπρο. <Τιέξα> θυμούμε χαρακτηριστικά σε ένα που τα πάρα podcast. Πώ τώρα, ε, Τα δικά σου. Ε, εκα... Σαν εκα... σα, σα... Γιανος, ας πούμε. Είσαι σαν το content, γιατί Τον είναι το έμως... να βάλουμε τα live, να βάλουμε άλλα που έκαναν πριν από εμάς, πράγμα, παράδειο, 170. Πράγμα, στέκα, 170. Θυμούμαι χαρακτηρίστε όλα, λες πάντα ότι θέλεις να επενδύσεις ή επενδύσεις το 50% το λεφτό σου πάνω στον branding. Τα... Ή, το... θέλεις να το κάνεις. Όχι, για να με ειλικρινήσεις, επειδή τα νούμερα πριν λίγων καιρών, το marketing spending της on time, το 70% πάει πάνω στο Όσον παράξενο είναι το το καλό το Ε, προς το, το, το προς Φέρνει σου δουλειά. Ναι. Μπορεί σαν Netcash Zone να μην φύγει καλή λεφτά, αλλά φέρνει σου... Ναι, σαν Netcash Zone, δηλαδή, ας πούμε, να mm -hmm. πάω να βάλεις διαφημίσεις, σου φέρνει λεφτά, αν επειδή θέλουμε να χαλάσουμε το προϊόν, σε κάποια φάση να λυγίσουμε, όπως η Μπαρτσελόνα, νομίζω. Αν και για τον το σκοπό, είναι κάτι σκεφτούμαστε φέρνει λεφτά έμμεσα. Σε βάθος χρόνου να το πούμε. Σε βάθος χρόνου. Ε, ε, το funneling μας ε, ε προσδιορίζουμε το 6 μήνες περίπου. Ναι, χρειάζεται έξι, αν χρειάζεται έξι, μήνες, εξιμήνες. Αν κάποιο τώρα ξεκινήσει ένα podcast για να χρειαστεί ένα εξάμεινο να, να δει κάνει δει αποτελέσματα. Όχι. Ή να κάνει κάτι, να καταφέρει κάτι. το NetCast Zone φέρνει μας πελάτες. Εμεί με το funneling που κάνουμε, και για εκείνου που δεν ήξερε το με funneling, σκεφτείτε Ο ότι. Το πούμε ελληνικά, ρε. Ναι, ε, δεν το στο ελληνικά. Χονή. Το χονή, ναι. Το χονή. Στο marketing, α πούμε, αρκεύει με μια στρατηγική χονιού. Και βασικά το χονή είναι τέλο έτσι μεγάλο, ναι. ναι. Άρα είσαι ανοιχτό για μεγάλο κοινό. Μαζεύκει. Ναι, και σε κάποια φάση. Ως πιάνει τη μορφή, το χωνί και πέφτει μια σταξιά και αμένουμε το λεγόμενο, λεγόμενο μετατροπή. Και εμεί έχουμε το πολλά καλαστήμενο. Με να αποκαλύψουμε όλα τα μυστικά μας. Εντάξει, αυτά τα πει όλα σήμερα. Ναι, έχουμε το πολλά καλαστήμενο και ξέρουμε από πού έρχεται ένα lead μέσα. Και το συγκεκριμένο lead ξεκινά με την εξή πρόταση. Θωρώ σας τον έτχαζο, έχει καιρό, έχω τούν την ανάγκη, θέλω τη βοήθεια σα. Ας το πάρουμε πολύ πιο κοντά, που μπορεί να το ξέρεις. Είναι όλος ο γνωριστής πού δεν το... Ακριβώς με τον τρόπο. Με τον τρόπο, ναι. Γιατί εγώ ακούω πάρα πολλά podcast ενώ το εξωτερικό και κυρίως από Ελλάδα. Και όταν έψαξα για Κυπριακό, content ή podcast, Το μόνο, η μόνη, να το πω, πλατφόρμα που τα αναβήλα, που λέγανε, το Netcast Zone.

και ύστερα, ας πω, για κάποιο λόγο είναι τράβησε μου και άρεσε πάρα πολύ γιατί σκέφτομαι τα άλλα, πού είναι να απευθυνθώ, πού είναι τα κοινά μου στα δεδομένα της Κύπρου. Και όταν έπαιζα πάω στο κομμάτι του δικό σου, έπαιζα να εγώ πάρα. Έχουμε έναν άνθρωπο ο οποίος κάνει... Και ότι ακόμα δεν ένα είναι έχει πάρα πολύ κόσμο ο οποίο ε, αγνοεί την ύπαρξή μα. Που είναι απολύτω φυσιολογικό. Μα κάτι καινούριο όμω γι' αυτό. Ε, 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 θεωρώ ότι είναι λογικό πιο μεγάλα τα νούμερα από ό,τι νομίζουμε. Δεν αντιλαμβανόμαστε πόσο μεγάλο νούμερο είναι 750.000 Facebook users Instagram users. Spotify. Ή σε audio πλατφόρμα. Ναι, εμάς είμαστε στο Spotify, που τζα μέχομαι 10x πρόοδο. Ξεκινήσαμε με 15-20 plays, stream plays και το πρώτο διάστημα? Τα πρώτα 30-40 που τα μετρούσαμε. Το Ιανουάριο του 2019 να βάλουμε Και τώρα είμαστε στα 450-480 επεισόδια που για μένα είναι πάρα πολλά καλά. Δηλαδή, τέτρα όσα πέντα άτομα αότιο είναι πάρα πάρα πολύ Πού, πού μπορεί να, να, να ακούσει κάποιος τον Edcast, θα το κάνουν και λίγη διαφήμιση. Να το ακούσει, είπες. Ναι, πού, ναι, σε ποιες πλατφόρμες μπορεί Spotify, να μπει. Spotify, SoundCloud, iTunes και Google Podcast. Το, το SoundCloud καλά. Ναι ναι, 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 ναι. ναι, 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 ναι. Ντάξει, εμείς μια διαφορετική νόσου... Ντάξει, που το SoundCloud. Εννοείς εν το... Κάμες distribute ε, που το SoundCloud. Ναι, και, και έχουμε, μετρούμε τα metrics που κάθε πλατφόρμα ξεχωρίστα. Α, ξέρω, να πούμε, να, πούμε, σε, να, να μάθουν και λίγα πράγματα, γιατί ο σκοπός του podcast είναι να, να κερδίζεις κάτι. Mm -hmm. Άρα, στην ουσία, για να, για να, στην ουσία, με το SoundCloud διανέμεις το όδιο σου υλικό. Και παράλληλα, δάμε, Είμαστε εμεί του RSS απλά για να αξιέρει ότι η πλατφόρμα που δουλεύει και ακριβώ με τον ίδιο τρόπο. Έμε ε, τα subscription σου με τη συνδρομή σου και διανέμεται όπου του πει. Εσύ. εσύ. Άρα, αν κάποιο θέλει σήμερα να ξεκινήσει, μπορεί να δει τι σε σελίδε να γράψει πάνω στο search ότι. Είναι blitz ή listen blitz. Κοίτα, η φιλοσοφία είναι blitz. Δεν μπορεί να αλλά... είναι blitz. Λοιπόν, τον blitz προέρχεται από τον blitzker, που είναι η γερμανική λέξη, είναι η λέξη αστραπή. Okay. Αν εμπήκε στο website μας που Νομίζε εμπήκα τον κερμό με share Απλά για να το, να, να το πω έτσι μπαμπα μια να αμένα καθυστερούμε Τον blitz και είναι η λέξη θα στραβείς Και το, ο λόγος που χρησιμοποίησα τον blitz Το όρος the blitz νομίζω ξαναείδες το υπάρχει και έργο okay. και το the blitz αναφέρεται σε μια αεροπορική Είναι επίθεση που Γερμανικά το δεύτερο πόλεμο Η λέξη είναι η λέξη Στα Κατά το δεύτερο, είναι, είναι όρο για μια αεροπορική uh -huh. Λοιπόν, ο λόγο που χρησιμοποιήσα το Blitz είναι γιατί είμαστε εκτεθειμένοι σε πάρα πολλή πληροφορία. Γνωρίζει το πολύ καλά, και αναφέρει το πάρα πολύ. Που δεν μπορούμε να, να επεξεργαστούμε ή μπορεί να περάσει για παρατηρήτη. Και θεωρώ ότι με τον Blitz μπορούμε να πιάσουμε κάποια δεδομένα, να τα φέρουμε εδώ στο τραπέζι την καλή ώρα και να τα αναλύσουμε για έναν πιο απλό ο κόσμος ή πιο απλά τα πράγματα που έρχονται μπροστά μας. Δηλαδή, σαν τώρα κάναμε μια συζήτηση για το podcast. Ή πώς εξεκίνησες εσύ που είσαι από του podcast στην Κύπρο για να καλύψεις. Η το. ομάδα. Ναι, η ομάδα. Και τώρα, μέσα από που το podcast, εμείς θα είναι να μεταφέρουμε πώ μπορεί να κάνει μέσα τη συζήτησή πώς μπορεί να κάνει ένα podcast, ένα podcast, τι απαιτεί ένα podcast. Και παράλληλα να του Γιάννου πως ξεκίνησε και εμάς πως εμπήκαμε στο παιχνίδι γιατί εγώ έχω να το καλώ και του Παναγιώτη να το σίγουρα να έπαιξε το επεισόδιο του Παναγιώτη. Έπαιξε. Ναι. Δεν το είδα. Όχι

εμείς τα πρώτα δύο χρόνια ε, ε, απίστευτα τα πράγματα τα οποία ακούσαμε. Όπως? Όπως ας πούμε ε, εκδοτικοί και οι οποίοι απαγορεύσαν κόσμο να έρχεται στον έτκαζο. Για τον background σου εσένα ας πούμε. Όχι, όχι, όχι. Ε, εντάξει, για το δικό μου τον background έχει κόσμο που έρχεται επειδή είμαι πολλά ας πούμε νομός τύπος σε πολλά πράγματα επειδή είσαι straight forward θέλεις να πεις και ένα αρέσκει σε όλους το πράγμα. Ναι, ένα αρέσκει σε πολλούς. Όχι σε όλους, σε πολλούς. Εντάξει, το straight forward για να νομίζω είναι ότι ξέρεις ήταν που θέλεις. Να σου πω, εμ' απασχολεί. Είμαι εκείνος που είμαι και άρα το Εντάξει, δεν η πίτσα σε όλους. σε όλους. Δεν υπάρχει έτσι πράγμα που πάει το κομμάτι ότι σαν Κύπρο είμαστε ένα ανταγωνιστική. Ε, μικρή κοινωνία. Ε, και έχουμε και το mentality του να, να μην μπορούμε να δούμε το δίπλα μας να πετυχαίνει. Εγώ ξέρω στο παρομοιότητα πολλές φορές. Και το θωρείς το και που τους κύκλους τους, ε, κοινωνικούς, ε, οικογένειες, ε, το κάθε μέρα σχεδόν. Το... Το σε ένα podcast που έχουμε με πρόσωπο για είναι ταπέλες. Έχουμε την τάση να ταπελώνουμε και να κρίνουμε είτε τα ρούχα είτε που τα αυτοκίνητο. Είτε... Μου Μαρίνο, ναι. Με το... νομικό μου Με, τον Μαρίνο που το είπα. Το, Είπαμε το και με τον Μαρίνο και είχαμε τα είναι επειδή υποστηρίζεις το, μπορεί να το engagement, θέλω να σε... Όχι Οι, μόνο, θέλω να υποστηρίξω την κοινά Δηλαδή, το γεγονός ότι πρέπει να, να βοηθήσουμε το original περιεχομενό, ναι. είτε podcast, είτε vlog, είτε βίντεο παραγωγή, θέλω να το δείχνω θέμα, όχι μόνο να το λάλω. Κάμεις embrace κοινά που λαλείς. Και όχι μόνο, σκέφτου πόσο όμορφα νιώθει κάποιος να θωρεί, ας πούμε, τα παιδιά του τους credits, να Είναι να σου κάνω και μια ερώτηση. Σαν τώρα εσύ, να το πω κάτι, είσαι προφήτης, ή, έρχεται και είπες το. Ω, δεν είδα κάτι να έρχεται. Είδα τι γίνεται στο εξωτερικό και να γίνει και στην Κύπρο το πράγμα. Σε κάποια φάση. Ναι, απλά έτυχε, να το κάνουμε είναι πρώτη, that's it. <tose background> <oder honeymoon> no, no <shows> Ναι, ότι είμαστε που... Ναι, αλλά να το λαλό Δεν Θα το πιάσεις, το πούμε μανιά, δεις ποτέ, ας πούμε, μέσα από την επικοινωνία του είμασταν οι πρώτοι και είμασταν οι Δεν σημαίνει αλλά μπορεί να χάσεις το παιχνίδι αν κρατήσεις τον το σκεπτικό. Ναι, και πάλι δεν το σαν racing στο οποίο κάποιος, πρόβλημα, κάποιος πρόβλημα, κάτι, ας πούμε. Εγώ, ας πούμε, σε μια πέντερα, σίγουρα... Είναι με θεματολογίες που εμεί να μην μπορούμε να σκάμουμε. Για παράδειγμα, e game e gaming που υπάρχει. Και απλά περιμένω να δω πότε να αφήσει ένα e-gamer να κάνει ένα podcast κυπριακό για e-games. Ο Μάριος μπορεί να μας πει. Που έχει ηλικιακά με πολλά πιο νεαρό που Ναι, απλά το που είναι ο σκρασί πίσω είναι το monetization. Άρα το που ναι, χωρί κάποιον άλλον ναι, ναι. όφελος, ναι, ναι. Εννοείται το κάνει γιατί γουστάρει. Ακόμα είναι πολύ νωρί να σκέφτεσαι το monetization. Σε πέντε χρόνια είναι ο γάμο. Να είσαι σίγουρο για αυτό. Σε πέντε χρόνια μου, να σε κάνουν τηλέφωνο, PR agencies, εταιρείε διαφημιστική να σωλαλούν, Ε, όπως μου στέλνουν εμένα στο LinkedIn, ας πούμε, θέλω να έχω έναν πελάτη, business, businessman ή πολιτικό, και θέλω να τον κάνω λάνι στο podcast. Πόσα χρένουν, δηλαδή σε αυτόν το είδο μήνυμα. Ναι. ναι. Σημαίνει κάτι καλό. Ε, βέβαια. Ε, για να θέλει κάποιο να έρθει στο κανάλι σου, σημαίνει ότι ε, υπάρχει κάποιο βαγίου πίσω. Ουδιούτο. Άλλον πράγμα που μου είχε, τώρα, που... Επειδή είπες μου, Τζέσσερ, και θέλει να πούμε τίποτε πριν να ξεκινήσουμε. Όχι, ναι, ε, Αν δεν για φλού. Ναι, ναι. το μέλλον είναι το LinkedIn ναι. για Όχι, είναι το Εν παρόν, εσύ πολλά καλό είναι οργάνικο, rich, αλλά που προσωπικά προφιλώ υπό σελίδες, που σε κάποια φάση ενά να, να, σταματήσει το γίνο. Είναι πιο ακριβό, αλλά είναι πιο αποδοτικό. Εν τότε που λέμε ότι έρχονται τα μέσα. Ναι. Τότε που σου ζητούν οι πελάτες εσένας... ε, στους... ε, Το LinkedIn είναι ότι έρχονται τα, τα σωστά για τον B2B. business business. Ναι, κοστίζει, στο facebook μπορεί να σου κοστίσει 2,5 ευρώ και να μην είναι καλό lead και στο linkedin να σου στοιχίσει από 40 μέχρι 50 ευρώ αλλά να... Ξυζόγκο. Ναι, ήρθε lead που linkedin και τέλειος. Απλά για να ξυζόγκο να πούμε και τι είναι το lead. Ναι. Ενώ σου γιατί έχει πολύ κόσμο που με μια λέξη lead που λέμε μπορεί να μην είναι και καταλαβαίνει. Ναι, και είναι και κλικές ορολογίες και όχι ναι. με Το lead είναι η επιθυμία... Είναι ένας υποψήφιος πελάτης, ρε φίλε, οποίο, ο οποίος ήρθε που το χωνεί. Μάλιστα, και να το συνεχίσω και να μου πει, μπαίνει στη διαδικασία να τον καθοδηγήσει. Για να ναι. κάνει lead. Ναι. Κι που θέλει. Ναι. Απλά για να καταλαβαίνει. Μπαίνει μέσα με... στο τούνελ, α πούμε. Μέσα στο τούνελ του φάνελ που δημιουργεί. Ναι. Για να καταλήξει σε, ένα... ναι. σε ένα σημείο να. Και δω. να φιλτραριστεί. Και το lead είναι ε, ε, prospect που λένε στα business. Είναι πιθανό πελάτη. Ή υποψήφιο. Ε, εντάξει, yeah. είναι ο λίγο ψήφι πελάτη. Ο πιθανό πελάτη όμω είναι ο οποίο επέδειξε ενδιαφέρον. Έκαμε εντζήνο το το πρώτο βήμα, να καταλάβες. Ένα άλλο πράγμα που θέλω να μου το λίγο. Πάντα λέει ότι είμαστε διαθέσιμοι σε όλε τι πλατφόρμε και ότι υπάρχει, content, sorry, υπάρχει κοινό σε όλε τι πλατφόρμε και του εσύ με σου στο Facebook, και που, τα, που την μήνα ενεργοποιήσαμε ξανά το TikTok στο NetCazzo. Επιαστώ το μάμμο. Ήταν να σε ρωτήσω τώρα με το TikTok επειδή έχει δύο μήνες που το λαδείς. το TikTok, εγώ ένα γύρισε μου επειδή εγώ μιλούω για το TikTok πριν ανάμιση χρονών και δεν έκανα ας πούμε. Θεωρήσατε να ασχολήθηκες. Εν χρόνο να resources να προσωπικά και σαν ομάδα. Εν Εν... μπορούμε να τα κάνουμε νουλα σαν ομάδα την δεδομένη στιγμή.

Έξι εκατόν είκοσι followers. Και και... που είχαμε πάνω στο γραφείο σου ακόμα? κάτω πριν Μπράβο, και το κάτω. Του είχαν εκατόν να την για να κάνουμε show-off τις γνώσεις μας για το TikTok, να τις συμβουλέσουμε και το κάθε εξής. Και τώρα, ας πούμε, μισό εκατομμύριο, ανάμιση

να κάνω και share να θέλω πως στο Που το μισθό του υπαλλούν Ναι ρε πρώτα μαζί του ας πούμε Αρέσει και πάρα πολλά Και η τελευταία μου πρόσληψη ήταν που LinkedIn reference Ναι έβαλα την ανάρτηση να γράψε μου ένας... Κάμε tag Το άτομο που ήθελε να κάνει reference Και έτσι το άτομο προσληφτεί Άρα το επόμενο podcast που να κάνουμε για το LinkedIn νομίζεις Ναι Για το LinkedIn έχω πάρα πολλά να πω ε, νομίζω είναι η αγαπημένη μου πλατφόρμα το LinkedIn. Νομίζω ότι podcast να κάνουμε στο NetCast για LinkedIn. Ναι, όποτε θέλεις. Να με καθοδηγήσεις σε εμένα που δεν γνωρίζω πολλά ακόμα μπορεί να Είναι μάθος ακριβώς μάθος. το ίδιο με τις άλλες ρε. Απλά πρέπει να παράξεις περιεχόμενο. Συγκεκριμένο όμως. Όχι απαραίτητα. Να πρέπει, μπορώ εγώ να πάω στο LinkedIn να πουλώ πράγματα, να έχω αποδόση. Αν δεν δοκιμάζεις δεν θα ξέρεις. Φτάνει να μένει σε Instagram, Facebook, ε, κάκιας το φαΐ σου μες το LinkedIn ας πούμε <laughs> ούτε να πιάσεις την κοπέλα σου φυσικά δεν τα μπούκαμε εγώ πρέπει να, να πιάσεις περιεχόμενο που είναι relevant να το κάνεις που είναι σχετικό να το κάνεις σχετικό εγώ ας πούμε είναι ένα που τα πιο καλά μου καλές μου αναρτήσεις τα πώς ναι, ναι. Ήταν η επίδειος του γάμου μου και συνδυάζα με ένα business agreement, ας πούμε, καταλάβες. Mm -hmm. ε, επιάζει το concept. Επάντρεψες το, ναι. Ναι. Και πήγαινε πάρα πολλά καλά ρε Φιλ, πήγαινε 8.000 reach ας πούμε, Τι μου προσέξεις είναι ότι όταν έχεις κάτι το οποίο δεν κατάφερες να βάλεις στο LinkedIn, τι ένα βραβείο, μια αναγνώριση. Ναι, αλλά πάλι πρέπει να προσέχεις πολλά καλά να μένεις fake. Θέλω να fake που τους ξέρουν όταν είναι στην πραγματική ζωή και και όχι φορές που λαλόρα είμαι να ασχολείσαι, αλλά από την άλλη γιατί να με προεδοποιήσεις στον κόσμο ότι άλλος είναι κουρκουτάς περιπέζεις, ας πούμε. Αλλά πάλι λαλό και εγώ... Έχω να σου πω ότι πρόσφατα ζήσαμε το. Ναι. Κοιοι που εμείς, ας πούμε. που εσείς. Μπορώ να πω εγώ και ο Μάριος που εδώ. Ζήσαμε το πρόσφατα. Κοίτα, it's none of my business. Αλλά από την άλλη ναι, it's none of my business. Ξέρεις να μου πιστεύω. Ας τον να φάει που να μου πιστεύω. Τι όμως λες ότι άμα το ή που που δείχνεις έναν που πραγματικά κάνεις δεν μπορείς να σε κάνει ντροπ. αυτό φίλε μου μέσα από τα podcast δεν μπορείς να γελάσεις κάποιου με 150 ώρες κουβέντα. Μάλιστα. Πόσο fake να είμαι. Πρέπει να είμαι πολλά παιχτάρας να είμαι fake. Γιατί να μην καταλάβουν ότι είμαι πόρτης, είμαι ψεύτης ή οτιδήποτε. Καταλάβεις? Θυμάσαι να μου είπαμε και άλλη φράση στο μήνυμα, εντάξει δεν λάβω σου, θυμάσαι, θυμάσαι, μπορείς για πράγμα στις σου και Ξέρεις, εγώ είμαι πρέπει να τα θυμάσαι το Μπορεί να τα όμως. Ναι, εντάξει, άμα σου τα κάνω μπορεί να σου μου με χαρακτηριστικά.

και λέει λοιπόν άλλος, ρε, όχι ανοιχτή, ανοιχτή, ρε, ανοιχτή για συνεργασία. Ε, ναι, ρε, τούτο είναι νουσα και εγώ. Εμένα σε νομίζω ότι κατάλαβε ο άλλος ότι αν δεν μας εκκλείσαν ακόμα. Ναι, έγινε αλλούπ και το δεύτερο είναι ότι έχουμε πρώην πελάτη, ο οποίος θέλει μας πελάτες. Καταλάβες. εν τέλειο. Εν τέλειο και μάλιστα χρησιμοποιησία ένα σε που και όταν με ρώτησε ο ενδιαφερόμενο πελάτη, εάν ήταν να ζητήσουμε reference, σε ποιου είναι να με παρεμπεμπέ, απάντησα του σε εταιρείες που δεν συνεργαζόμαστε μαζί τους. Και το τα σμούρτε, πάντα έρχονται με κάποιε ατάκε που μου αρέσουν. Ναι, αλλά να το χρησιμοποιώ σε. Επειδή public speaking και μου να το χρησιμοποιήσω hopefully τον Σεπτεμβρίο. Ελπίζω τον Σεπτεμβρίο. Ετοιμάζομαι κάτι πολύ όμορφο. Όπως και να έχει, αλλά σκέφτου πόσο δυνατό είναι να σε ρωτάω πού μπορώ να βρω reference σαν εταιρεία και να του λαλείς σε εταιρείες που δεν συνεργαζόμαστε μαζί τους. Επειδή να σε στείλω σε εταιρεία που συνεργάζονται μαζί τους δεν έχει νόημα. Ναι, ναι ρε φίλε, είναι για στιμένων. Ναι. Το παιχνίδι είναι στιμένων, ναι, κατάλαβες μέσα από τούτο μου τώρα την πορεία να, να, τα, να βάλουμε τα τελευταία δύο χρόνια που είναι πιο challenging σου γιατί τράβησες το δικό σου Τρία. Ε, Δουλεύκα και που το 17 ρε. Α. Που το 16. Εντάξει ρε αλλά 19 γίνεται και 16-17 ήταν side hustle και 17 με σήμερα full time. Εντάξει εγώ σκέφτηκα το 19 που ξεκίνησε ναι, δεκαε... η 19 on time. 19 που να εργαζόμενος και να είσαι τώρα ιδιοκτητής. Ναι, αλλά δεν ήταν κάτι το οποίο δεν περίμενα. Ενώ εφαντάστηκες το. Εφαντάστηκα το, ναι. Το άχος, οι πολλές ώρε ώρες, η διαχείριση του κόσμου, τα θέματα του προσωπικού, τα θέματα των πελατών. Επειδή εγώ ρε φίλε στις προηγούμενες μου δικές χειρίζομαι πορτοφο πορτοφόγια πελατών πάνω από έναν εκατομμυριό και λίγο πολλά είχα την ευθύνη. Σου so το... Ναι, το τι είχα την ευθύνη όμω ήταν την ευθύνη του κόσμου. Αλλά αν να αγαπάς τους ανθρώπους γενικά που εγκοντάσουν, θα έχεις πρόβλημα. Άμα δεν τους σωρείς σαν υπαλλήλους και παραπάνω σαν οικογένεια, θα έχεις πρόβλημα. Δεν τα λόγω σε καμήνα νιώθεις τώρα, τώρα είναι εννιά άτομα από ό,τι ξέρω, εννιά είναι. Εντέκα. Είμαι σαν στους και εντέκα. Είμαι σαν και internship. Ne. Καταρχάς νιώθω περήφανος και ότι έχουμε ευθύνη. Όχι μόνο ευθύνη να, τους πληρώνουμε, ευθύνη να τους αναπτύξουμε, να τους ζούμε να μεγαλώνουν επειδή είναι νεαρά παιδιά. Εγώ σε 4, χρόνια να πετυχαίνουν όνειρα, να γίνουν καλύτεροι. Γι' αυτό συγχωρούμε πάρα πολλά λάθη. Πάρα πάρα πολλά λάθη. Με μην μπορείς να καταλάβεις. Για να που την όντια μύδια πρέπει να παίξουμε ξύλο και πάλι παίζεται επειδή είναι σφάει. Άρα, δεν που... μπορεί να... Ασχολείσαι με το MMA, ναι. Ναι, ασχολείμαι με τον box. Με τον box. Ναι, ναι, ναι. Είσαι καλός δηλαδή. Για το level μου είμαι ρε φίλε, αλλά κάποιος ο οποίος εμποξέρ, έχει με. Έχει με, έχει με. Εντάξει, έχεις και μανία με μαπά. Φίλε, είχα. <laughs> είχα πολύ μανία. Μα έχεις ακόμα, ρε, μεταφέρεις το στον Γιάννο Τσογότσος. Ε, Ξει. ε, τούτο είναι ένας ρόλος. Πιστεύεις ότι είναι το κομμάτι του podcast με τον Κόλλητος, δεν, ο Κόλλητος, ναι. Ναι, εκείνον έδωσε μας πολύ... πολύ momentum. Ήρθαν πελάτες που έδινε το podcast. Και όχι μόνον, ήρθαν πελάτες και έχουν και είδη show, έντε. Όχι, ήρθαν πελάτες για να συνεργαστούν στο κομμάτι του marketing που έδινε το show. Όχι που τα marketing episodes που το show. Επειδή, τώρα, μη υπάρχει χωνή που τον περιμένει τον άλλο. Να το δει. Να Εντάξει ρε, βάρτε το κομμάτι μόνο και πέταξε να μπορεί να... Α, οκ. Άρα ένα πεις το ραϊόν κοτσό. Να ναι. Θέλει ποσοστό. Πρέπει να το δείξεις ποσοστό. Είπα το, δέχεται. Είπα το, τον καιρό νόμιο το επεισόδιο και δέχομαι. καλά ρε, γιατί το. Επειδή νιώθω ότι είσαι μου. κομπλεξικός

είναι ωραία, αρέσκει με απόψη. Έχει γνώσεις ο Κώστας. Έχει γνώσεις, αλλά η απόψη ήταν γίνει τέτοια η, παραίστηκη. Ναι, ναι μοιος ως και ότι άμα δεν στρώει μόνο, δεν έχει αγαπημένο επεισόδιο. Όχι, δεν έχει ένα επεισόδιο. Έφερε και ισοπαλίες, άρα παίζεσαι τώρα. Άρα στην ισοπαλία... Ρε, αφού του πριν λίγο καιρό, ρε, να ένα επεισόδιο, να Εκαταντήσαμε, βρεθούμαστε και μιλούμε μεταξύ μα για να τα φυλάχουμε να τα στο podcast. Ναι. το όμως, είναι πολύ καλό. Είναι το bonding σου, το κοντή της δουλειάς. Φίλε, με τον Κώστα γνωριζόμαστε το 97 που μωρά. Κοπελούθηκα. Ναι, έπαιξε μάπο μαζί. Επεράσαμε τις δυσκολίες του

πάνω δια πραγματικά προβλήματα. Όχι να κλαίωμαστε όπως κλαίωμαστε τον τελευταίο χρόνο λόγω πανδημίας και θέλω που καλά την έχουν γύλω μες παράπονο, τη λέξη πανδημία και να που για να πάμε στο δεδομένο που έχουμε σήμερα. Πιστεύεις ότι αλλάσουμε. Σαν το πραγματικό μας πρόσωπο τώρα έκοψε τη μονάλλο. Ενώ πριν δεν το ξέρε, απλά λαλό σου. <laughs> Εντάξει, το λαλό ακριβώ το ίδιο χαρακτηρισμό για το βίντεο του, του Αλτσαζίρα. Εγώ διασκεδάσα το για να με ειλικρινή. Ήταν <laughs> φάση in your face. <laughs> ναι, τα είχα λούθου ναι, το. Είσαι σοκ? shocked. <laughs> Σοκαριστήκε, ρε, Θέλει χαρτομαντήλο, <laughs> θέλει νερό, <laughs> θέλει ψυχολογική στήριξη. Μα <laughs> σου περάσει. In your face, τσαμέ. <laughs> Αξίζει σου. Εν τον νιώσεις έτσι λέω, ναι μην γίνηκα με ρεζίλη, εντάξει πάντα το τελευταίο διάστημα μόνο ρεζίλη γίνομαστε. Καλά ρε, γιατί πράγμα έχουμε να είμαστε περήφανοι και νιώσαμε ρεζίλη τώρα, σαν Κύπρος. Για τον Μάρκο τον Παγδάτη μόνο, για τον Κυριάκο τον Ιωάννου. Τους οποίους έκαναν μόνοι μας. Για το Αποέλ που πήγαινε στους ομίλους, για τον Τόκα, για... Βίσχυ, για... για τη Βίσχυ, για τον... Μόνο για τούτα, γιατί άλλο. Για τον... Δεν θα σου πω για τον αυτό Δεν θα σου πω... Για τον που Αντρέ. Για τον είναι Μάικολ που μας αυτό Μόνο για τούτα. Ακούσες το podcast του ψηλίδι για τον Γιώργο Μάικολ. Όχι. είναι podcast για τον αυτό Μάικολ. είναι αυτό που είναι Μάικολ. Είναι άκουσα εδώ και εντάξει. Είναι, την ιστορία ότι φάτσισαν και ήρθαν του η έμπνευση για τη μουσική, ο ξανά το είπε. Είμαι αθήμητο γιατί ήταν, μόλις το φκάλε μου τα άκουσα. Ο Γιόρτζ Μάικολ φίλε είχε ένα ατύχημα και μετά από το ατύχημα ανέπτυξε μια αγάπη και μια τάση προς τη μουσική. Για να είμαι ειλικρινής, εν το άκουσα πάνω από Όχι, ναι. okay, άκουσα το πάνω από το μισό,

backdated, όχι. Oh. Αν θα μιλάς για μάπα, να πούμε, και μιλάς για έναν παιχνίδι, <coughs> για μια αγωνιστική, ναι, μπορεί να... <coughs> ναι, μιλάς για ένα συγκεκριμένο γεγονός. Ναι. Και όμως μου κάνει εντύπωση, έχετε συγκεκριμένα, το επεισόδιο μόνο εγώ. Είδα δεκα λεπτά. Εντάξει, και όλο στοιχείο σε ξεσπάσε πράγμα. Κιον πράγμα? Με την του... Α, ήταν πριν. Ναι, ρε, ήταν Οπό, δεν ξέρω, κάθεται μου το timing νομίζω, είναι ο καιρός μου. Όχι, λάθος. Πρέπει να κοινωνήσεις το περιεχόμενο σου. Τι, τι περιμένεις, ας πούμε. Τι περιμένω, ρε. Απλά ήταν προγραμματισμένο να βγει... Τι... Ας πούμε, τούτον πότε νόφ, καλείς. Οπότε Υπο... προλάβω. τι είναι με προλάβω. Φίλε, εγώ που δεν είμαι editor, άμα δεν μπορεί ο Ντίμα, φκάλω το μέσα σε έξι ώρες. Μόνος σου. Μόνος μου. Εντάξει, ε, μάρε, πρέπει να μάθω, δηλαδή, Έξι, πέντε ώρες upload. Όχι, πέντε ώρες πέντε upload. Εννοεί το editing να βάλει τα... Εντάξει είσαι τα το coloring και όλα αυτά. Όχι. Όχι, κάθε φορά σας ζήτα Γιατί? Ερώτα το, δεν με ρωτάς εγώ. Εγώ έλα να είμαι... Ααα, αναβλητικός. Όχι, όχι, freak Ε, δεν είναι καλό να είσαι Πρέπει το content σου να είναι ποσοτικά το και να πω σε στα, στα, calls μεταξύ να πω <Ρ σύλιο> σου Δεν <λέω>. είπα <σύλιο> 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 Ναι ρε, φίλε, μπορεί, ας σου δώκω ένα παράδειγμα. Μπορεί τώρα να έβρει ένα λάθος τόσο. Υπάρχουν <ΣΥ> λάθη. Όχι, oh, <σύλιο> τεχνικό, τεχνικό. Που εμείς, εγώ και εσύ θα project αρχή, oh, μπορεί, πέρα, perfectionist. Δεν υπάρχει η λέξη perfectionist. Υπάρχει η λέξη insecure. Δεν υπάρχει. Ναι, αλλά είμαι την καγή <σ>... ναι, 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 ναι. ναι, Δεν δε, δε υπάρχει τελειότητα. Σου αρωπιλούμε τώρα. Το σύμπαν είναι. που ζούμε δεν υπάρχει τελειότητα. Υπάρχει ε, η, 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 η ανασφάλεια, η βελτίωση, η πρόοδος. Η άποψη μου <σ>... είναι ότι πρέπει να βγάλετε όσα πιο πολλά επεισόδια. Ξέρω, τώρα αντίχερ λέω σε κάμα εντοδού. Ήταν προγραμματισμένο και χτες. Και όλο στοιχείως ευκήγε η παρέλυση του δημοσιογράφου μου, Παράσου. Παράσους. Που είναι καθημερινή και ξεσπάσαν το όλο το κακό. Φίλες, σαν να μια κοπέλα

και αγαπάμε άλλο έναν βερσιόν, Χριστός Ανέστη Και άλλο έναν βερσιόν, βγάλουμε τις φανέλες μας Φού πάνε, είναι μια μπειρά Φούρνος, δεν έβαλε αρκοντισό Ναι, έχεις επιλογές Τώρα σου δείξω λίγο τη δουλειά που κάνουμε να καταλάβεις Είναι ένα αυτοδιδακτός Και ο σκοπός δάμε είπα το γράφουμε το και στο site, στο team Ενώ άνθρωπος πίσω γιατί θέλεις σπουδάσει. Όχι, θέλει, θέλει ένα. Ο, ε, θέλει, ο, ο, χαρτί. ο Μάριος θέλει ένα συγκεκριμένο χαρτί. ο Μάριος, εσύ δηλαδή. Ναι. σου πούμε ένα χαρτί, σου τυπώσει ένα δεδομένο χαρτί. Εντάξει, θέλει να σπουδάσει, απλά θέλει ένα συγκεκριμένο χαρτί, το οποίο θεωρεί το ίδιο ότι είναι ένας στόχο που. Να σου εξηγήσουμε να το μπορώ να καταλάβω. Lighting Design. Γιατί μου πάει να το δωρεάν, πούμε, για να μπεχταράνε στην Αγγλία, για πάση που θα δεις. Πηρέθηκαν άλλα... Για να μπεχταράρες. Μπεχταράζεις να μένεις στο Lighting Design. Μάρια, τώρα να σημειωθεί ότι από το επόμενο podcast θα έχεις μικρόφωνο, Ενωμένο, λόγο θα από το μικρόφωνο. Α, το τώρα είναι κατάλαβα ρε φίλε, έχουμε τέσσερα μικρόφωνα και τώρα από το βάθος, το... Ε, δι, στο, η κάμερα ηχό. Πια στον τον τη νόηση και εσύ τον κάνουμε να το δεις και εσύ, να δεις και τα βίντεο του που κάνουμε. Έχει πάρα πολύ ωραία δεν υπάρχει στην Κύπρο. το αν θα ποτέ. Γιατί αρέσει όπως όλους μας. Όλους μας αρέσκει η αλλά αν πάμε έξω ή έρθει πίσω... Δεν πειράζει, η Κύπρος είναι όμως στην βάση. Βασικά, η φιλοσοφία είναι ότι μένεις αναβλητικός στην επικοινωνία. Όσο αναβάλεις έναν περιεχόμενο, ούτε... πουδήποτε, όχι σημαίνει ότι είναι Ιντερνετ, σημαίνει ότι απλά δεν πειραζει η κυπρος ειναι ομως στην βαση βασικα η φιλοσοφια ειναι μενεις αναβλητικος στην επικοινωνια οσο εναν περιεχομενο ουτε πουδηποτε ιντερνετ σημαινει οτι απλα δεν συμφωνω με που και θέλω να πω που το ακούω και συχνά είναι να κάνει τι που θέλει την ώρα που τα θέλει. Δεν εννοεί να μην το αναβάλει. αυτό το πράγμα ναι. βο, βοηθά σε ένα σαν άνθρωπο. Επειδή δεν υπάρχει είσαι... τέλειο, είναι το δικό σου το μυαλό τέλειο. Αφού επικοινωνεί και να σε κρίνει ο άλλο σαν εντέλειο. τέλειο. Δεν μπορεί να είναι το τέλειο. Άρα ναι. να το πάρουμε και στο κομμάτι του podcast για να το μεταφέρουμε σωστά. Εσύ. Που τα λεγόμενα σου, εγώ καταλαβαίνω ότι όσοι είναι έξω και θέλουν να κάνουν podcast και, έχουν και σκέφτονται και για υλικό να ετοιμάσουν ή έχουν το σαν ιδέα να το κάνουν. Απλά κάνουμε το. Και να το ανεβάζουν. Ναι, επειδή, φίλε, όλος παραδόξος, την τελευταία εβδομάδα είχαμε πολλά request για podcast production, για άλλους. Να τα, να τα στο χώρο σας ή να τα κάνετε. Ε, το κομμάτι, το, ναι. το, consulting, το marketing, το, την να βγουν και να αντέλει, ας πούμε. Και ας με παράδειγμα. Τι? Τελευταίο meeting. Που ήταν να πάει σε meeting και να πιες. Και ήταν εδώ να Παναγία κάτι άλλο. Και άντε πάμε κάτω, ήταν που φέρετε και το κάνουμε και λίδια είναι το προωθήσαμε. Είναι πραγματικό να το Να που ήταν καθαριστικό, απολυμαντικό. Απολυμαντικό. Πάρει σαν Ναι, ναι. Φίλα, αδείς τα πρώτα podcast των παιχταράων του εξωτερικού, τα πρώτα τους είναι να πεις, «Πάπα να ειναι έτσι». Έτσι ήταν. την ημέρα μου με το χαπί που τα πρώτα. Ήταν τον τριάκοσι, τον τετάρτο. Ναι. Ήστερα πια και και είμαι σε καλύτερο level ενώ για πρώτον εμπίσω. Όχι για... βέβαια, έτ έτσι είναι ρε φίλε. Μαθαίνεις. Μαθαίνεις, ε... είσαι πιο εξοικειωμένος, είσαι ξέρεις τα παιδιά, τα να ο ήχος, ο φωτισμός, εγώ να κάνω καλό. Έτσι είναι. Και βελτιώνεσαι. Σημασία μά자. είναι να δείχνει και η βελτίωση, είναι ναι ρε, και βάλεις και κάνεις add value στο content σου, ναι. Ναι. είναι πιο ποιοτικό. Ας πούμε να αναβαθμίσουμε τα μικρόφωνα μας, τώρα να τις κάμερες μας, μετά να αναβαθμίσουμε την παραγωγή για να... Τώρα πρέπει να κλείσουμε, να μας ακούσεις λίγο με τις κάμερες. Ναι, μου να σε ακούσω. Να με άλλος. Ποιος είναι ο άλλος. Όχι ρε, σε σε πάντα εσύ

με τρει μέρε, εγώ δεν το Με τρει μέρε, εγώ δεν το Μιλήσαμε για το κομμάτι. Μιλήσαμε για το κομμάτι. Μιλήσαμε για το κομμάτι. Μιλήσαμε το κομμάτι. το κομμάτι. Μιλήσαμε για το κομμάτι. για το κομμάτι. για το καφέ για το για το για το κομμάτι. Μιλήσαμε για για το κομμάτι. Μιλήσαμε τι παρακολουθούν το. Καραζιάς είπες. Ναι. Αν είσαι εκεί καράζ. Όχι, δουλευκές σε καράζ. Α, έτσι όλα λες, όχι μηχανικό. Ε, αρέσει και να βάλω επιθέτα σε άνθρωπος. Οκ, οκ, εντάξει. Καραζιάς. Εγώ είναι τα επιθέτα να έχω. Λαστιχάρη. Ε, εσύ είσαι λαστιχάρης. Αφού κάνω μόνο διάνομη ρε, Ε, εντάξει.

Όχι, σε κάποια φάση απλά βαρκούμε. Και αν είσαι ώρα, θα το και ένα tip. Όχι, no, ποτέ. Απλά έμαθες και συνήθισες καταλαβαίνεις το και time frame. Κάνω feedback από τον κόσμο. Ναι ρε, δηλαδή τι λύσεις. Ένας ναι. να μου πει, θέλω θα κάνω άλλο. με το content σου, με τη θεματολογία σου. Ναι, ασχεδά με τη θεματολογία Ή μια ώρα είσαι που το κάνεις και μια ώρα Όχι, oh, μια ώρα Α, και θεώρησε ότι είναι να πάει παστούν. Ναι, ένα βιβλίο, ρε θελά, ναι. ένα βιβλίο, μπράβο και έσαι μια δεν είσαι Θεωρείς, άρα και το podcast το ίδιο. Θεω... Φε... Ε, Κάναμε podcast ναι. Mm. μισή ώρε. Και σε δύο μέρη. Yeah. Και πάλι έπια μηνύματα που ε, θέλαν κι άλλο. Κι άλλο. Ναι, ήταν, ήταν ωραίο το, το θέμα όμως, για να Ένεσαι. Ένεσαι. Τι να πεις σε πέντε λεπτά. Όχι, λέω, λέω για να μου πεις την άποψη σου. Ένεχι, ένεχι. Πιστεύεις ότι πρέπει να πω κάποιο χρόνο και πάνω. Ναι, πρέπει να μισή ώρα. Εννοείς για να... Για ε, να... να... Ε, να αξίζει και τον κόπο, ρε, φίλε, να μια από το α στο μέγα. feedback που έχω δω και του κόσμου γύρω που θέλει ρε φίλε anyway, εγώ θέλω να το πω στατιστικά ρε φίλε, αφού θέλω ότι το average ε, view audio time overall, με βάση μια δική μας φρόνου που κάναμε, στη μία ώρα είναι 26 λεπτά, μα 26 λεπτά χρόνος διαδικτύου, ξέρεις τι σημαίνει το πράγμα φίλε, 26 λεπτά είναι πάρα πολλά ε, 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 είναι αιωνιότητα στο ίντερνετ <χω> με βάση επειδή ξέρω ότι βγάλετε και πολλές ταριστικές και πέραν του μου Ένας κάμερα ζωή ανάλογα με τη χώρα. Δηλαδή. Ας πες στην είναι τα δεδομένα μόνο της Κύπρου. Ε, ναι, επειδή το μας είναι εν... okay, άρα ο Κυπριακό. ναι, να το πω, ο μέσος Κύπριος, να το πούμε πώς είναι όλα καταναλώνει σε... Σου, 26 λεπτά. 26 λεπτά Στατικά σε, Ε, βάλαμε τα ούλα μαζί. Παρα... Ναι, 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 ναι να πω... αλλά εδώ κάμε του ε, <coughs> μικρότερων ποσοστών αναλογία για να ισοβαθμίσει με την εικόνα. Αν ναι, επειδή η εικόνα θέλει προσήλωση, είναι το ότι θέλει προσήλωση. Άρα είναι δίκαιο. Α σου πω άλλο πράγμα. Πιστεύεις <coughs> στο οργανικό ή στο πληρωμένο. Στο πληρωμένο. Και το πληρωμένο να σου φέρει μετά οργανικό. Το πληρωμένο να σου φέρει ε, τριβή. Τώρα αν είναι οργανικό ή ναι, μη οργανικό είναι με, με Ε, ας μπράβο, να ένα βίντεο, να και views, θα πούμε facebook views. τόσα θυμούμε κάποτε πέρσι, ας πούμε. Mm, τώρα μιλώ με τα δικά μας τα δεδομένα, ναι. Ενώ τώρα θωρώ, στη μια Εντάξει, ε, το άτομο που φέρνεις, ας πούμε, τον κάνει podcast. Δεν εμείς έφεραν τον ματσάκι και ανέβασα το. Επίσης του αλεξά, έκανα μπάνιο, έκανα προπόνηση, ήρθα πίσω και κράσαρα το τηλέφωνο μου. Ήρθα στην 650 notification μέσα σε τρεις ώρες. Λέω, όπα, έφεραν τον πίγεται Hate comments, love comments, shares, reactions, μηνύματα. Άρα, δεν ξέρεις

τούτο το κομμάτι που γράφω hate comments ή οτιδήποτε, αλλά εντάξει, δεν πρέπει να σε ενδιαφέρει και δεν πρέπει να ασχολείσαι. Ναι, για να, να μπορείς να προσθέσεις τον εαυτό σου που τα hate comments είναι να μην επηρεάζεσαι πρώτα από τα love comments. Ναι. Άρα, αν δεν επηρεάζεσαι από τα love comments, θα σε επηρεάζουν τα hate comments. Ή δεν θα ασχολείσαι καν. Ναι, νο, αν, αν, τα love comments τα βάλεις πάρα πολλά ψηλά, τώρα μου να έρθει ένα hate comments, ένα σου βάρει δεν μπορεί να σου γυρίσει λίγο να το Ναι, ναι. που ευκάλαμε το μπορεί να πει τα πιο πολλά hate comments ever, ας πούμε. Αλλά εντάξει, στη δουλειά σου εσύ. Όχι, εγώ αρέσκει μου. Και βάζα Νομίζω αρέσκει σου να κάνεις κάτι αρνητικό. Αρέσκει σου να δέχεις. Σημαίνει ότι κάνεις κάτι, όχι καλό, κάνεις κάτι το οποίο έχει έναν Ναι, όχι είναι ότι επηρεάζει κάπως. Μπορεί να γίνει αρνητική η αρνητική κριτική είναι κριτική. Είναι reaction. Για να ασχοληθεί κάποιο μαζί σου, σημαίνει κά, κα, κάνει κάτι που έχει επίδραση. Μπράβο. Τώρα, αν την επίδραση έχει, δεν λέω να σε καραγκιόζει. Ε, και εντάξει, εννοείται ότι αν όλα τα comments που πιάνει είναι 100 και τα 99 είναι αρνητικά, σημαίνει ότι κάτι κάνει λάθο. Ή κάνει κάτι που δεν το βλέπει. Ναι, ναι, άλλος. ναι, 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 να κομμάτι. μην είμαστε εντυπωσιαστέ. Αλλά αν πιάνει 100 comments και τα 90 θετικά και τα δέκα αρνητικά έλα ρε φίλε, να, φύλε, να yeah. σε χαλάσει το αρνητικό και είναι διαφορά το αρνητικό που, που σε κρίνει κάποιος εσύ, εντάξει, το αρνητικό, το αρνητικό εξαρτάται το όσο το βλέπεις εσύ και δεν ξέρω άλλος ας πούμε την δική σου οπτική για το ματσάκι είναι στήλα μου πάρα πολλά είσαι ήρωνας, είσαι δημοσιογράφος είσαι σεβασμό και είναι η ότι... να Είναι κόλλα, είναι κόλλα αυτό το πράγμα. <coughs> ναι, να Οκ, είναι ξέρουν όμως. Όταν ήρθε ο συγκεκριμένος ότι έκαναμε το χαβάλεμάς, ήταν, ήταν πολλάκουλο τύπος, άρα δεν μπορείς να κρίνεις. Είπασου πολύ ότι δημοσιογράφος μέσα από podcast. Όχι, μόνος του Ματσάκη. Επειδή, φίλε του Ματσάκη, Απλά εάν ξέρεις έκαμεν 350.000 reach, έκαμεν 170.000. Αφού είχε views. Views. Στο αλλά Facebook. Στο Facebook, ναι. Είδες ρότα, δεν μπορώ. Άρα, ε, ήρθες σε επαφή με ο κόσμο ο οποίος δεν ξέρει τι είναι το μέσο, δεν σε ξέρει εσένα. Κατα... Ναι, κατάλαβες. Ναι, και η πρώτη μας αντίδραση, και είναι κάτι το οποίο είναι λαλούσα πριν να αρκέψω, και αν τους άγουα θα αρκεύκα ποτέ, ήταν, <laughs> Εντάξει, αλλά εσύ όχι, <Όίε> ε, εγώ ποιο είμαι. Ποιο είμαι ε μοντούτο τώρα. Δεν καταλαβαίνω τι θεωρούσα. Είναι, είναι, είναι Είναι, είναι κανάλι, είναι δημοσιογράφο του. Είναι ωραίο όμω γιατί εν που και εσύ που πάμε προς το lead, δηλαδή, είχαμε σε ένα άλλο φάνελ να το πω και με τσιν το κομμάτι. <Όίε> Άρα πολλοί που το τι είναι το σήμερα. Ωίλοι, οι πιο στενοί σου υποστηριχτέ πιθανόν είναι άνθρωποι οι στην αρχή που σε είδαν πρώτη φορά δημιουργήσεις σου αρνητική εντύπωση. Όπω μου δημιουργήσε έναν άνθρωπο που υπερλατρεύει, α πούμε. Την πρώτη φορά που τον άκουσα, λέω και εγώ, μου μιλά έτσι, ποντά που 8 ε, χρόνια μετά, ε, στα top 3 του να φάμε και να μιλήσουμε, ας πούμε, Καταλαβαίνεις? Ναι. Ε, για αυτό που, ναι... Με το... πολλά η πρώτη εικόνα που πιάνε για κάποιον και μετά γίνεται το switch. Ναι, επειδή το πρόβλημα είναι εσύ και ο Αιγίνος. Ναι, είναι που μας που ξεκινούν, που μας που ξεγ... που, μας που, ξεγ... που μας που κάνουμε αρνητικά σχόλια, Όχι, okay, εννοώ ότι άποψη, ας πούμε, τώρα εσένα για μένα, που και αν θέλουμε Αλλά αν μάλλον αλλάξεις εσύ που μέσα ή αν, ε, αν εσύ είσαι θετικός, να είσαι θετικά πράγματα. Άρα θεωρώ και πιστεύω το πολλά δυνατόν το πράγμα ότι εμπομάς που εξαρτάται αν θα μας αρέσει, αν, αν θα κάποιος. Γιατί πάντα παίρνουμε ως κριτήριο την πρώτη εικόνα που είναι λάθος. Πολλά λάθος. Αν και παίζει σημαντικό ρόλο η πρώτη εικόνα. Στην Κύπρο Γενικά, Ού, business, παίζει ρόλο. Έχει κάποια δευτερόλεπτα, κάποια λεπτά να κάνει μια πρώτη εντύπωση. Είναι το πρώτο structure, η πρώτη δομή τη εικόνα που βλέπει το άλλο. Και πολλοί άλλοι σου δουν δεύτερη ευκαιρία. Κατάλαβε. Πόσο μάλλον εμά που και που είμαστε εμεί. Ο Ιαννίτσο Αβί, πούμε, είμαστε known. Άρα τώρα έρθεις σε επαφή με κάποιον ο οποίος σε ξέρει, η πρώτη του Φίλε, είμαστε τραϊμπαλ συμπεριφορά του. Ποιος είσαι εσύ που μπαίνεις στον διαδικτυακό μου χώρο τώρα και νομίζεις ξέρεις τα ούλα. Ή κάμεις των δημοσιογράφων. Ή κάμεις των δημοσιογράφων. Είπα εγώ είμαι δημοσιογράφο. Το αβίστευτο είναι γιατί ο κύκλος μου, φίλε, και με ανθρώπους που ασχολούνται με τους πολλά στιχάρια. Ναι. Απάντω και επίθετα. Να μωρέ, γίνεσαι δημοσιογράφος τώρα, ρε. Δεν ξέρω τι είναι αυτό το podcast. Και νομίζω, είπα αυτό και πριν, είμαστε σε πολλά καλό δρόμο και πλέον, νομίζω βλέπεις το παντού, podcast, 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 Ενάς Να φίλε. Ναι, καταλαβαίνει πλέον μόνο, κόσμος, τι είναι το Μπράβο, podcast. το βλέπω εγώ, γιατί όταν εμπήκαμε το industry, τα, το ήταν το το πω το, το, το

Αλλά πολύ δύσκολο είναι να μην ακούσω τα, τα τα ξένα που άκουγα τόσα χρόνια, ας πούμε. Εντάξει. Την νύχτα ντσούμε μεν Τζο Ρόγαν, Γκάρι Βίνερτσαγκ, τα MMA, τα podcasts, ειδικά τώρα που έρχεται ένα upcoming fight. Ε, και τώρα που φύγει ο Χαμπίπ δεν μου είναι τώρα, ε. Τώρα που φύγει ο Χαμπίπ ε, υπάρχουν πάρα πολλοί ε, μνηστήρες του τίτλου, ε. Στις 23 του Γενάρη, επιστρέφει ο Κόνο Μακρέγορ που είναι το όνειρο μου να κάνω ένα podcast μαζί του. Θέλω <Τελώ> να το λαλείς, εντάξει να το λαλείς για έστειλε να γίνει. Ένα, έστειλε ένα μήνυμα για να με ειλικρινείς. Αλλά παίζει, παίζουν, παίζουν ε, 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 εταιρείες μες στη μέση. Είναι τόσο εύκολο να αυτοί Αν μπορώ κόνος, να... να σε βοηθήσω να το κάνω. Και λαλό το ειλικρινά, ναι, καταλάβεις να μου θέλω σου. Για να σε κάνω το contact. εχτες, ας πούμε, θεωρούν ένα podcast του και, φαντάζομαι τον εαυτόν του, είναι εγώ που του μιλούν. Και, πιστεύω το, πιστεύω το ότι μπορεί να γίνει. Απλά προσγεννούμαστε και προς το παρόν κάνουμε podcast με τον Κωστή, τον Γιάννη και τον Άρα, εντάξει, ρε, βλέπεις το. Και εγώ, ας πω κάτι, θέλω το podcast να το ονομάσουμε ο κόσμος του podcast, θα Πάει του. Ω, ναι. Να δω, να, να θα πάνω σου. Αδογγείς τίτλων. Α, βάλεις τίτλους! Ναι, βάλω. Εν, όπως, να, να έχει κάποιον να καταλάβει, άλλος τι να δει, τέλος πάντων. Ναι, ναι. Ε, για την το βάλε ότι μιλούμε για την ανυπαρξία του όρου τελειότητα. Ότι δεν υπάρχει τελειότητα. Το μόνο τέλειο πράγμα μες στον κόσμο είναι το σύμπαν, τίποτα άλλο και για τίτλο βάλε ε, Debugging Perfectionism. Ξανά ελληνικά που τα βάλεις. Ελληνικά. Το Α, ελληνικό. δώσαν τον debugging. Αλλά... Απομυθοποιώντας την τελειότητα. Ή αποδικοποιώντας. Απο... Δον... Α... Ε, ε, ε... ε... το όπως θέλεις. Εντάξει. Άρα θα βάλουμε έτσι λίγο να σάει το μήνυμα, να μένει εντάχει για podcast. Ναι. Μα, Μα είπαμε είναι... αρκετά. Εντάξει, πάμε πολλά κομμάτια. Μόνο και μόνο που μας βλέπουν ότι κάνουμε podcast, τι είναι το πράγμα. Αξιά, να το κλείσουμε να μην πάμε και πολλά, γιατί ήδη περάσαμε την ώρα. Ήταν λόγικό με το Γιάννη να την ώρα μας. Δεν να, ναι. ξέρω το που πριν στο μες Κι Ποιο είναι το μήνυμα που θες να φύγουμε από το podcast. Επειδή πάμε, φύγαμε πολλά μήνυματα. Που τις Ναι, να, ο κόσμος είναι αληθινός. Να παράγει περιεχόμενο. Άρα, ναι, το πρώτο κομμάτι που είπαμε. Κάμε περιεχόμενο και, είμαστε, και που είμαστε, να να κάνει πράγματα συμβουλεύοντας τον εαυτό του για να μάθει που τα λάθη του, να μην μάθει που τις συμβουλές των άλλων, επειδή η φόρμουλα και οι εμπειρίες των άλλων είναι δικές τους, είναι, είναι δικές μας, και να, να είναι επίμονος με εκείνον που κάνει και να το παίρνει ως το τέλος, ρε φίλε. Και με μπάει. Ως και μπάει. <laughs> Επειδή αν πραγματικά πιστεύεις ότι κάτι είναι καλό, και δεν είσαι εγωιστή. Εντάξει, δηλαδή να αντιλαμβάνεσαι ότι οκ, okay, το πράγμα που κάνουμε απλά θέλει χρόνο, μεν σταματήσει να το κάνει. Και γιατί τον έγραψα ένα άρθρο σήμερα για τον Elon Musk, που είναι ένα από του τρει άνθρωπου που θα ήθελα να κάτσω να φάω μαζί του. Ο άνθρωπο έπαιρνε το μέχρι τέλου. Ακόμα και για που πτώχευσαν οι εταιρείε, πτώχευσαν ο ίδιο, χώρισαν, μπούλινγκ, κριτικέ, πατρονάραν τον τα είδωλα του Νίλ Άμστρον η πρώτη αθροβία στο φεγγάρι και όμως δεν σταμάτησαν και δεν ξέρουμε που είναι τώρα ας πούμε και λάλλον να γίνουν ούλοι Έλλον Μάσκ αλλά ούλοι μας είμαστε μικροί Έλλον Μάσκ που ο Άρης μας είναι κάτι άλλο καταλάβες και με τούτο μπορείς να κλείσεις με τον μπορώ να κλείσω Μάριε, εφήνω Μάριε, σάγε μας να σε καλά Σαββά μου, ευχαριστώ που είσαι και μου. καλή συνέχεια. Ευχαριστώ, απλά να πούμε, γιατί θέλω να φύγουμε και ένα μήνυμα, εμείς στο τέλος ότι μπορούν να μας ακούν στις πλατφόρμες, που είναι το Spotify, εμείς είμαστε Spotify, στο Apple Cast, εσύ στο iTunes, Google Cast και Stitcher. Apple Ναι. Apple Podcast. Και όσοι θέλουν να μας ζουν, YouTube και Facebook. Παρέτα, Γιώνα, τα πιο σήμερα, παρέτα, παρέτα για να μας ακούσεις, κάνε search Listen Blitz σε Spotify, Apple Googlecast, Google Cast, Stitcher. Αν θέλεις να μας ακούσεις offline, πάτα download και το ακούς όποτε θες. Για να μας δεις, κάνε search Listen Blitz σε YouTube και Facebook.